Και πάμε για το γλυκό της ημέρας. Ένα γλυκό που δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς. Θα φτιάξουμε δίπλες. Πολλοί θεωρούν ότι οι δίπλες είναι μόνο χριστουγεννιάτικο γλυκό, αλλά είναι λάθος, γιατί οι δίπλες είναι ένα γλυκό όλου του χρόνου. Γιατί φτιάχνονται με υλικά που έχετε όλοι στο σπίτι σας. Πάμε να τα δούμε και να ξεκινήσουμε. Για τις δίπλες θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 5 αυγά μεσαία, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 πρέζα αλάτι, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, 1 με 2 κουταλιές της σούπας νερό προαιρετικά, 400 ml σπορέλαιο για το τηγάνισμα και αλεύρι για το άνοιγμα της ζύμης. Για το σιρόπι, 800 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 800 γραμμάρια νερό, 2 στίκ κανέλας, χυμό από μισό λεμόνι και 50 γραμμάρια μέλι. Για το σερβίρισμα, μέλι και καρύδια. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τι κοινό έχουν οι δίπλες με τα ζυμαρικά, παν-παν. Ξέρει κανείς? Όχι. Λοιπόν, οι δίπλες και τα ζυμαρικά έχουν ακριβώς το ίδιο ζυμάρι. Και το ζυμάρι λέει το εξής. Αλεύρι 00 που δεν μπορούμε να βρούμε γιατί είναι ιταλικό για τα ζυμαρικά. Εμείς βάζουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Για κάθε 100 γραμμάρια από αλεύρι, 50 γραμμάρια αυγό. Δηλαδή, ένα αυγό, δύο αλεύρι. Άρα, έχω 500 γραμμάρια αλεύρι. Πόσα αυγά θα βάλω, φίλε Μπελέση? 5. Άρα, για κάθε 100 γραμμάρια από αλεύρι, ένα αυγό. Και είναι ακριβώς το ίδιο ζυμάρι που χρησιμοποιώ για να κάνω και ζυμαρικά. Εντάξει, εγώ. Κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν άλλα ζυμάρια. Αυτό είναι το πιο εύκολο ζυμάρι. Το πιο γρήγορο και το πιο αποτελεσματικό. Αν θέλουμε να κάνουμε πιο ψαγμένα ζυμάρια, μπορούμε. Και ένα, 5. Λοιπόν, τι άλλο θα βάζαμε σε ένα ζυμάρι για ζυμαρικά? Λίγο λαδάκι. Λίγο αλάτι. Και να σου πω ότι οι δίπλες, το επόμενο υλικό που θα το βάλω, είναι προαιρετικό. Άμα θέλουμε το βάζουμε, άμα θέλουμε όχι, είναι καθαρά για το χρώμα που θέλουμε να πάρουμε. Είναι ελάχιστη ζαχαρίτσα. Άμα θέλετε τη βάζετε, άμα θέλετε όχι, γιατί στα ζυμαρικά δεν βάζουμε ζάχαρη, εντάξει. Οπότε λίγο ζαχαρίτσα εδώ και πάμε να χτυπήσουμε. Εδώ με το γάτζο. Και άμα δεν έχουμε μίξερ, γίνεται στο χέρι, Μπελέση. Γίνεται, θα μας πάρει μόνο 4 ώρα. Ούτε καν. Δεν θα μας πάρει καν ώρα. Γίνεται μπαμ μπαμ, ανακατεύουμε με το κουτάλι στην αρχή και μετά ίσα ίσα ζυμώνουμε το χέρι 1-2 λεπτά και είναι έτοιμο. Εντάξει. Οπότε εννοείται πως θα φτιάξετε τη συνταγή, έχετε δεν έχετε μίξερ. Απλά επειδή έχω το μίξερ, γιατί να μην το χρησιμοποιήσω σωστά. Το βάζω μπρος και μόλις δέσει το ζυμάρι μου, θα το δούμε, θα δέσει, θα ομογενοποιηθεί, τότε θα είναι και έτοιμο. Οι δίπλες θεωρούνται παραδοσιακό μεσσηνιακό προϊόν, ενώ στη Μάνη, εκτός από την πρωτοχρονιά, σερβίρονται σε ένα έθιμο γάμου, κατά το οποίο την προπαραμονή του γάμου, οι γυναίκες μαζεύονται από νωρίς το πρωί και παρασκευάζουν δίπλες, τραγουδώντας μέχρι το βράδυ, ενώ στον γάμο στολίζονται με κουφέτα και λουλούδια και τοποθετούνται σε μεγάλα πανέρια, με τη συνοδεία λικέρ και ένα βάζο με γλυκό κέρασμα από μέλι και καρύδια. Λοιπόν, μετά από ένα λεπτάκι, αυτό που έχει γίνει στο μίξερ είναι το αποτέλεσμα που βλέπετε εδώ πέρα. Κοιτάξτε, έχει σπάσει το ζυμάρι και έχει γίνει μικρά κομματάκια. Υπάρχει περίπτωση να σας συμβεί και εσάς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί κοιτάξτε τι κάνουμε. Έτσι όπως είναι το βγάζουμε, το δουλεύουμε ελάχιστα με τα χέρια. Γιατί τι γίνεται, επειδή δεν έχει καθόλου νερό και όλο το ζυμάρι είναι καθαρά με αυγά, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε λίγο με τα χέρια, εδώ, ίσα-ίσα, και μόλις ξαναβάλουμε. Το ζυμάρι μας θα δέσει. Γι' αυτό σας είπα ότι γίνεται και στο χέρι κανονικά. Όπως βλέπετε και στο χέρι γίνεται μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε τώρα θα γίνει μια χαρά το ζυμάρι. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Εδώ. Τώρα θα μου πείτε, από πού και ως πού είναι έτοιμο, ρε φίλε, πώς το έχεις δει έτσι. Πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, να σας τα εξηγήσω για να καταλάβετε ακριβώς πώς δουλεύει αυτό το ζυμάρι και το ζυμάρι των ζυμαρικών. Λοιπόν. Δεν έχουμε νερό μέσα και το μόνο στοιχείο που έχουμε υγρασίας, ποιο είναι? Το αυγό. Το αυγό είναι τελείως διαφορετικό από το νερό και αργεί να απορροφηθεί από το αλεύρι. Γι' αυτό το λόγο η υφή που θα έχουμε αυτή τη στιγμή στο ζυμάρι μας είναι κάπως έτσι. Κοιτάξτε εδώ. Μπορώ να βοηθήσω
και να βάλω ελάχιστη υγρασία παραπάνω στο ζυμάρι μου καθώς το χτυπάω. Δηλαδή να βάλω 20-30 γραμμάρια νερό, δηλαδή 1-2 κουταλιές της σούπας νεράκι, που θα βοηθήσω να γίνει πιο ελαστικό το ζυμάρι. Απλά στα ζυμαρικά δεν δουλεύει αυτό, γιατί θα βγει πάρα πολύ ελαστικό το ζυμαράκι μας. Τώρα, αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι επειδή το ζυμάρι μας γίνεται μόνο από αυγά, θέλει και ώρα να τραβηχτεί το αυγό μέσα στο αλεύρι. Γι' αυτό το λόγο, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να το ξεκουράσουμε και θα σου δείξω και πώς θα αλλάξει τελείως το ζυμάρι. Λοιπόν, κόβω το ζυμάρι μου εδώ στα 5, εδώ και εδώ. Θα πάρουμε βράνι, η κλασική ζύμη για ζυμάρια. Ξαναλέω ότι σε περίπτωση που θέλετε να είναι πιο εύκολη η δουλειά σας, μπορείτε να προσθέσετε λίγο παραπάνω υγρασία. Αλλά η υγρασία που θα βάλουμε είναι τύπου 20 γραμμάρια 30 νερό, όχι παραπάνω. Λοιπόν, τυλίγουμε το κάθε ζυμαράκι χωριστά. Και τα ζυμαράκια μου είναι έτοιμα. Τώρα, όπως συνήθως, τα βάλω στο ψυγείο να ξεκουραστούν. Και θέλω να δείτε πώς θα γίνουν μετά από μία ώρα ξεκούρασης. Γιατί έχω ήδη εγώ ετοιμάσει ξεκουρασμένα ζυμαράκια. Εδώ και εδώ. Και μετά από μία ώρα, κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Βλέπετε? Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέχουμε την υγρασία που θα βάλουμε στην αρχή μέσα στον μπολ. Γιατί άμα βάλουμε πάρα πολύ υγρασία και βγει κάπως έτσι το ζυμάρι μας μέσα στον μπολ, όταν ξεκουραστεί θα μαλακώσει ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό λέω προαιρετικά, βάλτε άμα θέλετε λίγο νεράκι για την πρώτη φορά που θα το φτιάξετε και σταδιακά αφαιρέστε το νεράκι και μείνετε μόνο στα αυγά. Λοιπόν, τώρα παίρνω εδώ πέρα ένα τηγάνι, βάζω πάνω στη φωτιά και θα αρχίσω να ζεσταίνω το σπορέλαιό μου. Να σας πω ότι χρησιμοποιώ φυσικό αέριο Zenith, που εδώ και 20 χρόνια βοηθάει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Λοιπόν, βάζω το τηγανάκι πάνω στη φωτιά και βέβαια θα ρίξω σπορέλαιο. Ρίχνω σπορέλαιο εδώ και αφήνω να ζεσταθεί, γιατί όντως θα σας αποδείξω ότι για να κάνετε δίπλες δεν χρειάζεται πολύ χρόνο. Είναι το τίποτα. Τι χρειάζομαι για να ανοίξω ζυμάρι μου? Τι άλλο? Αυτά ήταν. Λοιπόν, θα πάρω και λίγο αλεύρι εδώ. Αυτό πάει πάνω. Και αρχίζω να ανοίγω. Εδώ. Θα φτάσω μέχρι το σημείο που μπορεί να ανοίξει το ζυμάρι. Δεν πάει παραπάνω. Επίσης, άμα έχετε μηχανή ζυμαρικών, βοηθάει πάρα πολύ και μπορείτε να ανοίξετε κατευθείαν το ζυμαράκι και να κάνετε δίπλες. Λοιπόν, συνεχίζω εδώ. Και εδώ. Και θέλω να τα ανοίξω τόσο λεπτό, ώστε σχεδόν να μπορώ να δω μέσα στον πάγκο. Εδώ. Γιατί δεν κάνουμε τόσο λεπτό? Γιατί άμα το κάνεις χοντρό, μετά δεν θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Θα τραβήξει πάρα πολύ λάδι, δεν θα μπορούμε να το φτιάξουμε όμορφο στο τηγάνι. Κοίταξε εδώ. Πώς το βλέπεις? Καλό είναι. Ανοίγει κι άλλο? Ανοίγει, αλλά μην το τεντώσουμε. Εγώ λέω, για πρώτη φορά να μην τα ανοίξεις άλλο. Αλλά από την επόμενη φορά να τα ανοίξεις λίγο ακόμα. Εδώ. Κοίτα, κοίτα πώς ανοίγει. Είναι αμαρτία. Όσο πιο λεπτό, τόσο πιο ωραίες και τραγανές οι δίπλες. Λοιπόν, παίρνω ένα μαχαίρι. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι δίπλες μπορείς να κάνεις ό,τι σχήμα θες. Δηλαδή παίρνω αυτό, το τηγανίζω και το κάνω δίπλα. Εντάξει, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λίγο χαρτάκι. Σε αυτόν τον τρόπο ελέγχω και το λάδι μου. Κοιτάξτε τι ώρα που έχει γίνει πρώτη, γυρνά από την άλλη. Όλαλα. Ε, βλέπεις. Λοιπόν, πάμε όμως να ετοιμάσουμε πιο επαγγελματικές δίπλες. Θα τετραγωνίσω τον κύκλο που τα καταφέραμε στο Kitchen Lab. Να τετραγωνίσουμε και τον κύκλο μας, το βλέπεις. Πώς μας βλέπεις, ένα χειροκρότημα. Κόβω στα 4, να δημιουργήσω 4 παραλληλόγραμμα. Αυτό το βγάζω. Και έτσι όπως είναι, παίρνω. Βάζω μέσα και με ένα πυρουνάκι γρήγορα αρχίζω να τυλίγω εδώ, ίσα γυρίζω εδώ πέρα μέχρι που να διπλώσει η δίπλα μου. Και η πρώτη μας δίπλα είναι έτοιμη. Πάμε και για την επόμενη, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ερχόμαστε εδώ κατευθείαν, εδώ, και αρχίζουμε να γυρνάμε εδώ. Πας κατευθείαν. Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως θα δυσκολευτείς να φτιάξεις δίπλες έτσι, άμα δεν έχεις ξαναφτιάξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά η αλήθεια είναι πως το όνομά σου είναι Μπελέσης Ιωάννης. Οπότε είμαι σίγουρος πως θα μπορέσεις. Κοίταξε εδώ τι ώρα που έγινε αυτή. Ε, ωραία. Βλέπεις.
Η αλήθεια είναι όμως ότι άμα δεν μπορείς να τη λήξεις τις δίπλες και να τις κάνεις έτσι, μπορείς άνετα να πάρεις και να τις κόψεις ακανόνιστα. Έτσι, κοίτα. Εδώ. Σε ωραίες λωρίδες ή τρίγωνα και να κάνεις πολύ απλές δίπλες κάπως έτσι. Κοίταξε τι ωραίες που γίνονται έτσι. Γενικά δεν θα πετάξετε καθόλου από το ζυμάρι σας. Όλο το ζυμάρι θα το χρησιμοποιήσετε. Κάποιες θα τις κάνετε στρόγγυλες, κάποιες θα τις κάνετε ακανόνιστες. Με το που τελειώσω όλες τις δίπλες, θα κάνουμε σιρόπι για να σιροπιάσουμε και να σερβίρουμε. Οι δίπλες συμβολικά φτιάχνονται για να γιορταστεί ένα γεγονός το οποίο επιθυμούμε να επαναληφθεί, να διπλώσει όπως λένε, γι' αυτό και σερβίρονται σε όλες τις χαρές της ζωής. Τα υλικά της, που είναι απλά, υπάρχουν σε κάθε σπίτι και τα παλιά τα χρόνια οι νοικοκυρές εκμεταλλεύονταν τα αγνά υλικά που τους χάριζε η γη. Λοιπόν, και οι δίπλες μου είναι έτοιμες, πάμε να ετοιμάσουμε γρήγορα το σιρόπι. Μπορείτε να πάτε πιο έτσι σκληροπυρηνικά και να μην κάνετε καθόλου σιρόπι, απλά να μελώσετε. Γίνεται και αυτό. Αλλά μπορείτε να πάτε λίγο πιο παραδοσιακά και να σιροπιάσετε. Η φιλοσοφία της δίπλας είναι λίγο αντίθετη με αυτές που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, κανονικά, στο σιροπιαστό γλυκό είναι κρύο το σιρόπι, ζεστό το γλυκό. Εδώ πέρα θα πάμε λίγο αντίθετα. Θα είναι ζεστό το σιρόπι, κρύες οι δίπλες και μπορούμε να καταλάβουμε και το γιατί. Γιατί οι δίπλες γίνονται, όπως είδατε, μία-μία. Αλλά μινούν. Σωστά. Σωστά. Οπότε, δεν είναι δυνατόν κάθε λίγο και λιγάκι να βγάζω μία, να σιροπιάζω μία-μία και να βγάζω στην άκρη. Θα βάλω και λίγο χυμό από λεμόνι μέσα, εδώ στο σιρόπι. Το χρειαζόμαστε. Γιατί? Για να μας δώσει τα αρώματα, να έχουμε την οξύτητά. Πραγματικά δεν σε μπορώ. Λοιπόν, ήταν αρκετά ζουμερό το λεμόνι. Θα βάλω άλλο ένα στη κανέλα, έτσι να το κάνω πιο κανελάτο. Και οπωσδήποτε πρέπει να βάλουμε ένα υλικό που λέγεται πώς. Μέλι. Αν και το μέλι πάντα το ρίχνω τελευταία στιγμή για να μην χάνει τα αρώματά, επειδή θα βράσουμε ελάχιστα εδώ πέρα, θέλω να βάλετε και 50 γραμμάρια μέλι. Οπότε το μέλι λειτουργεί και σαν γλυκόζι, σε εισαγωγικά δεν είναι γλυκόζι, μην μπερδευτούμε, μην βρίζουν οι ζαχαροπλάστες όταν ακούν αυτό. Αλλά βοηθάει στο να μην κρυσταλώσει το σιρόπι μας και είναι κάτι που μας αρέσει. Οπότε, το μόνο που θέλουμε σε αυτό το σημείο είναι να μπορέσει να βράσει το σιρόπι μας και να διαλυθεί η ζάχαρη. Και όση ώρα κάνει να βράσει το σιρόπι και να διαλυθεί η ζάχαρη, πάμε να σκεφτούμε πώς θα σερβίρουμε τις δίπλες. Θα τις σερβίρουμε βέβαια με τι? Με καρυδάκι τριμμένο. Οπότε, θέλω το μούλτι μου εδώ. Θα ρίξω καρύδι. Δίπλες πήγαινα και έπαιρνα κάθε φορά από ένα μαγαζί στην Θεσσαλονίκη. Πήγαμε, παίζαμε Counter-Strike, γυρνούσαμε το Counter-Strike με τα πόδια. Παίρναμε δίπλες, καζάντιπι και πηγαίναμε προς τα πάνω, άνω πόλη. Οπότε το παίρναμε περπατώντας και έτρωγα πάρα πολλές δίπλες μικρές. Οπότε χτυπάω το καρύδι. Τέλεια. Λοιπόν, το σιρόπι μας έβρασε, το βγάζουμε από τη φωτιά. Είναι κλασικό σιρόπι 1-1. Εδώ. Βάζουμε εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Σιγά-σιγά. Καυτό το σιρόπι είναι τεράστια ποσότητα, δεν πρόκειται να κρυώσει γρήγορα. Τι κάνουμε? Παίρνουμε. Βάζουμε μέσα, δεν σιροπιάζουμε με τις ώρες, ίσα-ίσα, αφήνουμε λίγο, εδώ και στην άκρη. Εδώ, πάει πρώτη. Πάμε για τη δεύτερη, ακριβώς το ίδιο. Βάζουμε μέσα, βουτάμε, εδώ, γυρνάμε. Δεν σιροπιάζουμε με τις ώρες πάλι. Άμα σιροπιάσουμε με τις ώρες, να ξέρεις ότι θα χαλάσει η δίπλα, δεν θα γίνει ωραία. Εδώ. Πάμε για την τρίτη, εδώ. Αυτή είναι μικρούλα. Θα σιροπιαστεί μπαμπαμ. Εδώ και εδώ. Οχ. Αλλά δεν έπρεπε να πάρω αυτή. Είναι τσουρούτικη. Δεν πειράζει όμως. Γιατί τι θα κάνει τώρα ο κύριος Σάκης? Καρύδι. Μέλι. Να ρίξουμε κι άλλους ξηρούς καρπούς. Θες σουσάμι τώρα εσύ, Εντάξει, θα ήθελα λίγο φυστικά και γίνεις. Ό,τι θες ρίχνεις. Και σουσάμι ρίχνεις και φυστικά και γίνεις. Μπορείς να φτιάξεις τις δικές σου δίπλες όπως ακριβώς θέλεις. Απλά δεν το παρακάνουμε. Κοίτα εδώ. Τελειότητα. Πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, επόμενη δίπλα. Μέσα. Στο καυτό σιρόπι. Εδώ. Βγάζουμε. Οχ. Εν τω μεταξύ είναι ένα γλυκό που άμα δεν ξέρεις ότι έχει σιροπιαστεί, δεν θα καταλάβεις ότι είναι σιροπιασμένα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πολλές φορές πιστεύουν η δίπλα ότι έχει μόνο μέλι και κολλάει ίσα-ίσα από το μέλι. Γιατί δεν σιροπιάζουμε πολύ ώρα. Θέλει ίσα-ίσα. Τόσο. Εδώ. Και πώς συνεχίζουμε, φίλε Μπελέση? Έχουμε το καρυδάκι μας, έχουμε το μέλι. Το
πολύ το μέλι να ξέρει πάει στην πρώτη. Και καθώς βάζουμε στην πρώτη, τι κάνει. Πέφτει σε όλες τις υπόλοιπες. Κάτσε να βρω τώρα την τέλεια δίπλα. Θα πάρω την πιο όμορφη για να βάλω πάνω πάνω. Αυτή. Μαύρο σουσάμι δεν πάει σίγουρα. Στο λέω για να το ξέρεις. Το μαύρο σουσά, γιατί πικρίζει, θα χαλάσει όλη τη συνταγή. Και εδώ. Όλα. Καριδάκι. Και μόλις ρίξουμε το καρύδι, πάει και το μέλι. Να σας πω κάτι, σοβαρά τώρα. Πέρα της πλάκας. Μπορώ να το πω αυτό. Δεν θα με κοροϊδέψετε όμως. Θα σας το πω κανονικά. Σας ζηλεύω λίγο όλους εδώ μέσα. Γιατί? Που με έχετε φίλο. Δηλαδή, πόσο θα ήθελα κι εγώ να έχω έναν φίλο που θα μπορεί να μου κάνει αυτό εδώ το πράγμα. Δηλαδή, δεν έχω ούτε έναν. Εγώ άκη να σου κάνω και δίπλες και τρίπλες. Λοιπόν, έλα τώρα να σου δώσω μία δίπλα, γόρι μου. Έλα τώρα να σου δώσω μία τρίπλα. Που δεν έχεις βρεθεί ποτέ σε τηλεοπτικό πλατό. Είναι... Κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη του δουλειά. Κάνει πρακτική το παιδί εδώ. Ένα τσιροκρότημα. Περιμένουμε, Έλλη. Α, μελάκι, εννοείται. Και θέλω, επειδή δεν έχεις φάει ποτέ φρέσκα δίπλα, όλες που τρως είναι διήμερες, τριήμερες, τρίπλες. Ναι. Φάει μια φρέσκα να μου πεις την γνώμη σου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σπάει. Αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή η δίπλα πρέπει να κάνει αυτό. Άνετα τρως και τα δάχτυλά σου. Αγόρι μου. Πώς είναι πια. Είναι δυνατόν να μην το δοκιμάσουν αυτό το πράγμα. Είναι καταπληκτική. Για τις δίπλες, στον κάδο του μίξερ, βάζουμε το αλεύρι, τα αυγά, το ελαιόλαδο, αλάτι, τη ζάχαρη και χτυπάμε για 1-2 λεπτά. Αφαιρούμε και συνεχίζουμε να πλάθουμε με τα χέρια μας. Σχηματίζουμε τη ζύμη με τα χέρια, τη μεταφέρουμε ξανά στο μίξερ και χτυπάμε για 1-2 λεπτά. Κόβουμε σε 5 κομμάτια, καλύπτουμε με μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο να ξεκουραστεί. Πασπαλίζουμε με αλεύρι τον μπάγκο εργασίας μας και βάζουμε το ένα κομμάτι από τη ζύμη. Ανοίγουμε τη ζύμη σε πολύ λεπτό φύλλο, κόβουμε σε κομμάτια και τα μεταφέρουμε σε καυτό λάδι. Τηγανίζουμε για 1 λεπτό, αφαιρούμε σε απορροφητικό χαρτί και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλα τα κομμάτια της ζύμης. Για το σιρόπι, σε κατσαρόλα βάζουμε τη ζάχαρη, το νερό, τις κανέλες, το χυμό λεμονιού και το μέλι. Μεταφέρουμε σε δυνατή φωτιά να πάρει μια βράση και να λιώσει η ζάχαρη, αφαιρούμε από τη φωτιά και βάζουμε τις δίπλες για 5 δευτερόλεπτα. Αφαιρούμε και σερβίρουμε με μέλι και καρύδια.